Η παρουσίαση της Υπουργού Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, της κυρίας Όλγας Κεφαλογιάννη, είχε προγραμματιστεί αρχικά για αύριο στο κλείσιμο των συνεδρίων. Ανταυτού η παρουσίαση θα γίνει τώρα. Παρακαλώ, λάβετε υπόψη ότι η παρουσίαση της Υπουργού είχε ουσιαστικά προγραμματιστεί στα πλαίσια του αντικειμένου των αυριανών συζητήσεων. Έχουν να κάνει με τον τουρισμό, του πολιτιστικό τουρισμό, ως ένας πιθανός τομέας παρέμβασης για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου για τους για τις νεότερες γενιές. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να καλωσορίσω την Υπουργό Τουρισμού, κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, την οποία χαιρόμαστε να έχουμε μαζί μας απόψε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι κλείνω ουσιαστικά την σημερινή συνάντηση, όπου ακούσαμε πολύ ενδιαφέρουσες αναλύσεις με βάση δεδομένα και έρευνα για την ανεργία των νέων, και αυτό ίσως και να αποτελέσει ένα πρελούδιο, αν θέλετε, για τη σημερινή, για την αυριανή, με συγχωρείτε, συζήτηση, δεδομένου ότι η παρουσίασή μου είχε προετοιμαστεί για να γίνει στα πλαίσια του αυριανού προγράμματος. Όμως επιτρέψτε μου να συγχαρώ το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την σημαντική του πρωτοβουλία αυτού τη σημερινή εκδήλωση, τι αποτελεσματικέ επεμβάσει του και τη συνολική του συμβολή στην ελληνική κοινωνία. Συγχαρητήρια για πραγματικά ένα έργο το οποίο εμπνέει. Και σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δώσατε να απευθυνθώ σε ένα ιδιαίτερο κοινό. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σα τη σκέψη για το κοινωνικο-οικονομικό φαινόμενο, το οποίο έχει διαχειριστεί παγκοσμίως, ανεξάρτητα από τις οικονομικές συνθήκες κάθε χώρας και από τις διαφορετικές στρατηγικές που μπορεί να ακολουθούνται. Η ανεργία καθορίζεται από μια σειρά διακριτών κοινωνικών, πολιτιστικών και διαρθρωτικών μεταβλητών. Το συνέδριο αυτό έχει παράσχει κάποια χρήσιμα δεδομένα. Τα αίτια αυτής της κατάστασης και ο αντίκτυπος πώς αρχίζουν να καθίστανται σαφή. Άρα θα πρέπει να βρούμε πρακτικές και αποτελεσματικές λύσεις και να τις εφαρμόσουμε με δραστικό τρόπο. Και όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει ότι χρειάζεται να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας. Η αηφόρος ανάπτυξη είναι η κύρια προτεραιότητα για όλες τις κυβερνήσεις όλο τον κόσμο. Βασικές αρχές όπως κοινωνική συνοχή, περιβαλλοντική προστασία, καθώς και οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να αντιμετωπιστούν συλλογικά και να ειδωθούν υπό παγκόσμια οπτική και παγκόσμιο πρίσμα. Η εκβάση της κρίσης, όπως σας αστάθεια, φτώχεια και ακραία ανεργία απαιτούν διακυβερνητικές και διεθνικές, υπερεθνικές συνεργασίες. Οι περισσότερες χώρες παρουσιάζουν αδυναμίες ως προς την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων από μόνες τους. Οπότε η συνεργασία θα πρέπει να εστιάζει κυρίως στην ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών. Η Ευρώπη βραδέως εξέρχεται μια σοβαρή οικονομική κρίση, όμως η ανεργία και ιδίως η ανεργία των νέων αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο εξακολουθεί να εμένει. Είναι επίσης εντυπωσιακό το ότι η ανεργία των νέων παρουσιάζει το παράδοξο μιας γενιάς με υψηλή ανεργία, η οποία όμως έχει πάρα πολύ υψηλά επίπεδα εκπαίδευσης. Και πράγματι αυτό είναι ένα φαινόμενο κοινωνικής μη αειφορίας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οικονομική ολοκλήρωση υπήρξε πάντοτε ευζωτική συμμαχία. Σε ό,τι αφορά όμως την κοινωνική συνοχή, οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθούν να καλύψουν το χαμένο χρόνο. Υπάρχουν διάφορες πολιτικές προς αυτή την κατεύθυνση, όπως εθνικά προγράμματα και διεθνικά προγράμματα για την ελάφρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων μεταξύ Ευρωπαίων πολιτών. Πέρα από όλες τις προσπάθειες όμως που γίνονται σε παγκόσμιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος, υπάρχει και πρόσθετη ανάγκη να επιληθεί το ζήτημα σε εθνικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, είναι πλέον κοινή γνώση ότι η οικονομική κρίση αναπόφευκτα οδήγησε σε υψηλά ποσοστά ανεργίας, τα οποία επηρεάζουν σοβαρά
την ανεργία στο σύνολό της. Και προκειμένου να επαναφέρουμε την οικονομία μας στο σωστό δρόμο, δεν μπορούμε να έχουμε μια κοινωνία η οποία έχει συντριβεί. Η αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων είναι πολύ σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε δυνατό εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας. Η ανάπτυξη του τουρισμού μπορεί ενδεχομένως να αποτελεί το ισχυρότερο αυτών των εργαλείων. Η στρατηγική μας και η προσέγγιση μας βασίζεται στην εφαρμογή και υλοποίηση οριζόντιας πολιτικής, η οποία όχι μόνο θα ερμηνευθεί, θα μεταφραστεί σε έσοδα και ανάπτυξη, αλλά και θα προωθήσει την αηφόρο ανάπτυξη για όλους. Ο τουρισμός δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης, υποστηρίζει την τοπική και την περιφερειακή κοινότητα και κατά συνέπεια βοηθά στην ενίσχυση της κοινωνικής αηφορίας και βιωσιμότητας. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζει τεράστια αύξηση στους αριθμούς που άπτονται του τουρισμού. Αυτά δεν παραπέμπουν μόνο στον μεγαλύτερο αριθμό αυξήσεων, αλλά και στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, καθώς και στην προσθήκη νέων προορισμών και προϊόντων. Η κυβέρνησή μας έχει σαφείς ενδείξεις που της επιτρέπουν να πιστεύει ότι ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει το συμπαγές θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτίσουμε την κοινωνική μας συνοχή. Από έναν κλάδο χαμηλής πολιτικής, ο τουρισμός θα γίνει κινητήριος δύναμη για την ανάκαμψη. Η κυβέρνηση έχει προγραμματίσει και έχει εφαρμόσει προγράμματα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Τον Μάιο του 2013 ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα για 10.000 ανέργους ηλικίας 18-29 ετών, χρησιμοποιώντας 39 εκατομμύρια ευρώ από κρατική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ο σύνδεσμος ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων ήταν βασικός στην εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Δόθηκε η δυνατότητα σταδιακής εισόδου στην αγορά εργασίας με θεωρητική και επαγγελματική κατάρτιση, υποστήριξη και καθοδήγηση των μαθητευομένων και οικονομικά ωφέλη για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Επίσης, συνεργαστήκαμε με την γερμανική κυβέρνηση και ήδη έχουμε δημιουργήσει το πρώτο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης με βάση το διτό σύστημα, το πλέον σύστημα εκπαίδευση της Γερμανίας. Τα προγράμματα έχουν ήδη ξεκινήσει στην Κρήτη και στην Αθήνα και στόχος τους είναι να συμπληρώσουν την επαγγελματική κατάρτιση της Ελλάδος στο τουρισμό. Η σημαντική αύξηση των αφίξεων αναμένεται να επαναληφθεί το 2014 και εντατικοποιούμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να συνεχιστούν η αύξηση, να συνεχιστεί αυτή τα επόμενα χρόνια. Η Ελλάδα, πέρα από τη φυσική της ομορφιά, είναι μοναδικής προορισμός λόγω του πολιτισμού της που παρέχει σε αυθονία. Η πολιτισμική κληρονομιά της Ελλάδας, τα έθιμα, οι παραδόσεις, καθώς και η σύγχρονη τέχνη αποτελούν πόλο έλξης προς τους ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Προφανώς, είναι λοιπόν μια προφανής επιλογή για μας να προσεγγίσουμε το πολιτισμικό τουρισμό ως έναν από τους εξέχοντες ειδικού τύπους τουρισμού που πρέπει να επενδύσουμε στη χώρα μας. Όμως, προκειμένου αυτός ο πολιτιστικός τουρισμός να λειτουργήσει ως μοχλός για την αηφορία, θα πρέπει να τύχει προσεκτικής διαχείρισης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα πολιτιστικά μας αγαθά, παρέχοντας μια εξαιρετική εμπειρία στους τουρίστες μέσω προσεκτικής οργάνωσης, μέσω της προαγωγής άειλων και υλικών αγαθών, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Θα πρέπει λοιπόν να ενδεχομένως ακόμη και να επανεφεύρουμε τις τοπικές μας ταυτότητες και να επιτύχουμε την αηφόρο οικονομική ανάπτυξη. Οπωσδήποτε οι συμπράξεις μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα είναι ένας τρόπος να προχωρήσουμε. Θα πρέπει να δούμε τα ωφέλη της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να διασφαλίσουμε την επιτυχία για τα project πολιτιστικού τουρισμού. Αυτές οι συνεργασίες και οι συμπράξεις είναι καλοδεχούμενες τόσο σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο όσο και σε εθνικό επίπεδο. Σε αυτά τα πλαίσια, το Υπουργείο Τουρισμού υποστηρίζει ενεργά συμπράξεις και πρωτοβουλίες όπως projects ανακαίνησης, διατήρησης, συντήρησης παραδοσιακών κτηρίων, σχεδιασμός και κατασκευή παραδοσιακών οδών, τα οποία θα ενισχύσουν την εθνική οικονομία.
οικονομία. Προς αυτό το σκοπό, είμαστε ευτυχείς που ακούσαμε την πρωτοβουλία που ανέλαβε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Υπουργείο Αθλητισμού και το Ίδρυμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πιστεύουμε ότι αυτή η συνεργασία θα ανοίξει το δρόμο και θα αποτελέσει ορόσημο για περισσότερες πρωτοβουλίες σε αυτό το πεδίο. Αναφέρομαι σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα για τη διαχείριση και την προώθηση των αρχαιολογικών τοποθεσιών στην Ελλάδα, που είναι πολλά υποσχόμενη προσπάθεια. Το Υπουργείο Τουρισμού θα υποστηρίξει ενεργά τέτοιου είδους προγράμματα μέσα από την εργαλειοθήκη που έχει για το marketing. Θα πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε περαιτέρω τέτοιου είδους συμπράξεις, δεδομένου ότι πιστεύουμε ότι η κοινωνική συνοχή και ολοκλήρωση και η προαγωγή της δημιουργικότητας είναι πολύ σημαντικές. Εξετάσουμε επίσης και την επιχειρηματικότητα των νέων ως μια βιώσιμη εναλλακτική. Παραδοσιακά οι οικογένειες τείνουν να οδηγούν τους νέους να αναστήσουν μια θέση εργασίας αντί να βρουν μια ιδέα καινοτόμο. Πιστεύουμε ότι οι νέοι Έλληνες έχουν τα ταλέντα και τις ικανότητες να υποστηρίξουν καινοτόμες επιχειρήσεις. Η ελληνική κυβέρνηση κατανέμει κονδύλια και δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην επιχειρηματικότητα των νέων και τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό, το πολιτιστικό τουρισμό, ο οποίος είναι ένας από τους τομές όπου οι νέοι επιχειρηματίες θα πρέπει να επενδύσουν όχι μόνο προς δικό του όφελος και επιτυχία, αλλά και προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων και για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Κυρίες και κύριοι, η ανεργία των νέων αποτελεί ένα πραγματικό πρόβλημα το οποίο απαιτεί την υλοποίηση αποτελεσματικών και μακρόχρονων βιώσιμων λύσεων. Οι λύσεις αυτές είναι πιο αποτελεσματικές μέσω των διακυβερνητικών συνεργασιών. Προς αυτό το σκοπό, ο τουρισμός μπορεί και θα πρέπει να παίξει ένα στρατηγικό ρόλο και η διαδικασία της μείωσης της ανεργίας των νέων. Σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει κάθε χώρα να ξεδιπλώσει τα πιο αποτελεσματικά της όπλα. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο της όπλο είναι η πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά. Μέσω κρατικών πρωτοβουλειών, μέσω της ενίσχυσης και της ανάπτυξης του τουρισμού αυτού και μέσω των ΣΔΙΘ, είμαστε σίγουροι ότι δεν θα κάνουμε μόνο ένα μεγάλο βήμα προς την ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη, αλλά θα επιτύχουμε επίσης κοινωνική συνοχή και βιωσιμότητα για τις κοινότητες μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Η Υπουργός θα μπορούσε τώρα να δεχτεί κάποιες ερωτήσεις, αν υπάρχουν. Ναι. Θα μπορούσατε να επεκταθείτε λίγο περισσότερο επί του θέματος της πρωτοβουλίας του διτού συστήματος και πώς θα διαρθρωθεί το σύστημα αυτό, ενδεχομένως πόσοι περίπου άνθρωποι θα εμπλακούν, πόσες θέσεις εργασίας και εν πάση περιπτώσει θα μπορέσει αυτό να αποτελέσει εν δυνάμει έναν πιλότο για εργασιακή εκπαίδευση που θα μπορούσε να αναπτυχθεί στον χώρο εργασίας και να ξεπεράσει σε αποτελεσματικότητα άλλες μορφές. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Όπως γνωρίζετε, είναι ένα σύστημα ήδη πολύ καλά γνωστό στη Γερμανία. Σε συνεργασία δε με τη γερμανική κυβέρνηση αναπτύχθηκε. Η σκέψη ήταν ο τουρισμός να είναι ο πρώτος τομέας που θα θετήσει αυτό το διτό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Έγινε συνεργασία με το γερμανικό κράτος και το πρόγραμμα στην παρούσα φάση λειτουργεί ως πιλότος. Πιλωτικό πρόγραμμα λοιπόν στην Ίσο Κρήτη, δεδομένου του ανεπτυγμένου του τουρισμού στην περιοχή αυτή, πολύ πιο πολύ από την Αθήνα. Επί του παρόντος συμμετέχουν
στις δύο σχολές που είναι κομμάτι του προγράμματος 60 περίπου φοιτητές, το πρόγραμμα το στηρίζουν μεγάλης κλίμακας γερμανικές εταιρείες στον τομέα του τουρισμού. Το διτό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του τουρισμού θα συνεχίσει. Αλλά επαναλαμβάνω, στην παρούσα φάση λειτουργεί πιλωτικό πρόγραμμα και για άλλους κλάδους. Δεν είμαι τώρα έτοιμη να σας πω ποιοι άλλοι τομείς θα συμμετάσχουν. Απλά να σας πω ότι σαφώς περιμένουμε το σύστημα αυτό το καινούργιο να συμπληρώσει το ήδη υφιστάμενο σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Η επιτυχία αυτού του νέου προγράμματος σαφώς θα αποτελέσει μια πολύ καλή αρχή, έναν πολύ καλό τρόπο ώστε να εμπλακούν και άλλοι κλάδοι αυτού του είδους τα προγράμματα. Σίγουρα πάντως, ο τουρισμός, δεδομένου ότι η Ελλάδα πραγματικά δέχεται πολλούς Γερμανούς τουρίστες και είναι πολλές οι γερμανικές επιχειρήσεις του τουρισμού που είναι παρούσες στην ελληνική αγορά, σίγουρα θα μπορέσει να αποτελέσει την εφετηρία. Πρέπει να παραδεχτώ ότι υπήρξε αρκετή απροθυμία στην Ελλάδα για την εφαρμογή του προγράμματος αυτού αρχικά, αλλά είμαι βέβαια ότι η επιτυχία και το γεγονός ότι οι φοιτητές στη συνέχεια θα απασχοληθούν απευθείας, αμέσως μόλις ολοκληρώσουν το πρόγραμμα, θα αποτελέσουν σαφώς την καλύτερη απάντηση σε όλους εκείνους που ήταν απρόθυμοι να δεχτούν την εφαρμογή του προγράμματος. Παρακαλούμε. Thank you. Vince Michael, Global Heritage Fund. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, κύριε Υπουργέ, για την στήριξη της ανάπτυξης του τουρισμού μέσω της αρχαιολογίας, προκειμένου και την αξιοποίηση του άειλων και ενσώματων αγαθών του πολιτισμού και της παράδοσης. Υπάρχουν πάντως και θέματα υποδομής που έχουν να κάνουν με την αύξηση του τουριστικού ρεύματος, ειδικά προκειμένου για νέους τουριστικούς προορισμούς και προϊόντα. Έχετε σκοπό να αντιμετωπίσετε ως κυβέρνηση και τα διαρθρωτικά αυτά θέματα σε επίπεδο χωρητικότητας και δυνατοτήτων αεροδρομίων και λοιπόν. Άρα λοιπόν δεν σας ενδιαφέρει μόνο η πολιτιστική υποδομή, το αίτημά σας αφορά την όλη τουριστική υποδομή, σωστά? Μάλιστα. Προκειμένου για αερολιμένες, τα περιφερειακά αεροδρόμια στην Ελλάδα είναι κρατικά. Έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων της ελληνικής κυβέρνησης. Ήδη λοιπόν βρισκόμαστε ως προς αυτά στην πορεία βελτίωσης μέσα από την ιδιωτικοποίηση. Μιλάμε για βελτίωση των υποδομών υπηρεσιών. Προκειμένου για τις υπηρεσίες στέγασης και την σχετική υποδομή, επί του παρόντος η Ελλάδα έχει την δυνατότητα να αντιμετωπίσει τη ζήτηση. Εν ώψη των αυξημένων ορών τουριστών στην Ελλάδα, αυτή χαρακτηρίζεται από εποχικότητα. Αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι να διασπείρουμε αυτές τις ροές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, να μην έχουμε τις μεγαλύτερες αυξήσεις εισρών μόνο τις εποχές υψηλής τουριστικής κίνησης. Φέρουμε τουρισμό για όλο τον χρόνο. Γι' αυτό ακριβώς και ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί κέριο τομέα του τουρισμού. Είναι και αυτό μια απάντηση για το πώς θα μπορούσε κανείς να παρατείνει την παραθαλιστική περίοδο. Πάντως, επί του παρόντος, η υποδομή μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε την τρέχουσα ζήτηση εξ αρχή, ακόμα και αν παραταθεί η παραθαλιστική περίοδος. Αλλά, προκειμένου η Ελλάδα πραγματικά να αναπτύξει το δυναμικό της ως τουριστικός προορισμός, πρέπει να προσελκύσουμε τουριστικές επενδύσεις. Εγγράφεται και αυτό στο γενικότερο προσπάθεια που το Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού διεξάγει και με χαρά μας βλέπουμε να υποβάλλονται νέα προγράμματα τουρισμού και ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος μας, ειδικά προκειμένου για τη στόχευση των υψηλότερων κλιμακίων της αγοράς. Μας ενδιαφέρει να προσελκύσουμε επενδύσεις από τα υψηλά κλιμάκια της αγοράς. Δεν μιλώ μόνο για τον τουρισμό πολυτελείας,
αλλά στοχεύουμε και τον πιο, αν θέλετε, εξειδημένο και ψαγμένο ταξιδιώτη. Θα πω γενικότερα ότι η υποδομή θα πρέπει βέβαια να βελτιωθεί, όπως επίσης πρέπει να υπάρξει και ιδιωτική επένδυση στον χώρο του τουρισμού. Αυτό είναι σίγουρο. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση ακόμα. Are there any questions? Έχετε ερωτήσεις? Yes, please. Παρακαλώ. Ζούρας. Ο κύριος Ζούρας. Μικρόφωνο. Άκουσα ότι όλες οι μεγάλες κλίμακες τουριστικής επιχειρήσεις βαίνουν καλώς στην ελληνική αγορά. Οι μικρομεσαίες, ωστόσο, δεν έχουν επωφεληθεί αυτής της ανάπτυξης στον τουρισμό. Τι θα κάνετε προς αυτό? Ποιος είναι ο στόχος σας, ποια είναι τα σχέδιά σας προκειμένου όχι τόσο για τις μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις όσο για τις μικρομεσαίες? Ακούστε, δεν είναι τα πράγματα ακριβώς όπως τα παραθέτετε, γιατί αν είναι κάτι που είναι ενδιαφέρον για την Ελλάδα είναι ότι παραμένει ελκυστικός ο προορισμός ακριβώς λόγω της προσφοράς μικρότερων καθυστερών ξενοδοχείων, οικογενειακών εγκαταστάσεων, πολύ πολύ μικρής κλίμακας. Είναι και αυτό κάτι που σίγουρα επί του παρόντος πρέπει να διατηρήσουμε ως κομμάτι της τουριστικής μας προσφοράς. Είναι κάτι που πραγματικά διαφοροποιεί την Ελλάδα από άλλες ανταγωνιστές της. Which offer only the large scale, a little bit homogeneous offering. So in this way, we believe that we need to support SMEs. Πρέπει να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήδη επί τόπου για το 2007-2013. Αυτή την περίοδο των Ευρωπαϊκών Διεθνικών Ταμείων είχαμε προβλέψει ειδική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και αυτό σαφώς εγγράφεται στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για τη νέα περίοδο, να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα δε εκείνες τις μικρομεσαίες που με τη σειρά τους θα μας βοηθήσουν να αγγίξουμε τις κέρυες, τους κέρυες τομείς της αγοράς, όπως είναι ο αγροτουρισμός που θέλουμε να πλησιάσουμε, ο ορεινός τουρισμός, επειδή σίγουρα χρειαζόμαστε να διαφοροποιήσουμε την τουριστική μας προσφορά. Ήδη αυτό εγγράφεται στην προοπτική μας καμπάνια. Επί του παρόντος η καμπάνια μας λέγεται Secret Greece, Μυστική Ελλάδα. Θέλουμε να προτείνουμε και προωθήσουμε προορισμούς που είναι ο λιγότερο γνωστοί στο ευρύτερο κοινό. Δεν είναι απλά μόνο ο ήλιος, η θάλασσα και τα πασίγνωστα πια ελληνικά νησιά. Και η ποιοτική Ελλάδα και οι ορεινές περιοχές. Οι δραστηριότητες της φύσης, το γιότινγκ, η ιστιοπλοεία, ιδιαίτερες μορφές τουρισμού επίσης μπορούν να ανθίσουν. Για το λόγο αυτό ακριβώς θεωρούμε ότι η επιχειρηματικότητα σε αυτούς τους ακριβώς τους κέρυους τομείς του τουρισμού σίγουρα μπορεί να προσελκύσει νέους ανθρώπους και προφανώς να παράσχει μια καλή ευκαιρία για απασχόληση και για επιχειρηματικότητα. Ευχαριστούμε την Υπουργό κυρία Κεφαλογιάννη για την παρουσία της και για τις ερωτήσεις που απάντησε και ευχαριστούμε όλους για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε για το ότι θέλετε να μείνετε μαζί μας μέχρι τόσο αργά. Υπάρχει σίγουρα καθυστέρηση στο πρόγραμμα, αλλά εν ώψη του σφιχτού μας προγράμματος, πολύ καλή δουλειά κάναμε όλοι. Ελπίζω ότι θα σας όλους ξανά στο εστιατόριο Μόλυβος για το δείπνο και αύριο θα παράγουμε τις εργασίες μας 8 το πρωί με το πρωινό και την εγγραφή των συνέδρων και 9 ξεκινούμε εργασίες του συνεδρίου. Ευχαριστούμε πολύ και καλή σας νύχτα.